πολεμικό συμβούλιο με τη συμμετοχή και του αντιπρόεδρου Τζο Μπάιντεν, αλλά και του υπουργού αμήνης του Τσακ Χέιγκελ και του επικεφαλής των επιτελείων του στρατηγού Μάρτιν Ντέμψεϊ. Και φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν έρχεται και ο γενικός επιτελάρχης σε ένα πολεμικό συμβούλιο, το πόσο μεγάλη σημασία έχει το τι θα αποφασίσουν. Ο Σύρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και επισήμως ότι βρίσκονται οι πάντες με το δάκτυλο σκανδάλι για να αντιμετωπίσουν την αναμενόμενη αμερικανική επίθεση. Οι Γάλλοι εκτιμούν ότι μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης θα αρχίσουν οι βομβαρδισμοί και αυτό το εδράζουν στο γεγονός ότι από την Τρίτη ο Μπαράκ Ομπάμα θα επισκεφθεί την Ευρώπη στο πλαίσιο και της Συνόδου Κορυφής των 20 και φυσικά για τις πληροφορίες που έχουν με τη συνομιλία να έχει προηγηθεί του Μπαράκ Ομπάμα με τον Φρανσουά Ολάντ, στην οποία οι δύο άνδρες αποφάσισαν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στο καθεστώς Άσαντ. Μισθοφόροι τώρα του Άσαντ, για να δούμε και τις αντιδράσεις, απειλούν ότι θα πλήξουν αμερικανικούς στόχους αμέσως μόλις αρχίσει η επίθεση. Πρόκειται για σιίτες πολιτοφύλακες που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ και πολεμούν στο πλευρό του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Την ίδια στιγμή, η ψηλόβαθμη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία από το Ιράν έσπευσε για συνάντηση με τον ίδιο τον Άσαντ, ώστε να δουν ποια πολιτική θα ακολουθηθεί εν ώψη της σχεδιαζόμενης αμερικανικής επίθεσης. Οι επιθεωρητές του ΟΗΕ, οι οποίοι έχουν μαζί τους και τα δείγματα από τα χημικά που πήραν από τη Δαμασκό, έφτασαν σε ευρωπαϊκό έδαφος, προσγειώθηκαν συγκεκριμένα στην Ολλανδία και πλέον στέλνουν τα δείγματά τους για ανάλυση. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που έδωσε συνέντευξη τύπου πριν από λίγο, εξελίσσεται ακόμη αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη, επέμεινε να μην χρησιμοποιηθεί βία και κάνει ό,τι μπορεί για να επισπευστεί η έκθεση των επιθεωρητών για τα χημικά, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, λέγοντας ότι πρέπει να προηγηθούν οι πλήρεις αναλύσεις για να δουν τι θα γίνει. Ωστόσο, ο ΟΗΕ, επειδή τέθηκε η σχετική ερώτηση, Μαρία, που είναι κρίσιμη, αν η απόσυρση των επιθεωρητών σημαίνει ότι θα αρχίσουν αμέσως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, διευκρίνησε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ότι υπάρχει ακόμη προσωπικό του ΟΗΕ στο έδαφος που ασχολείται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ταυτόχρονα, γίνεται έκτακτη σύγκληση των Αράβων υπουργών, οι οποίοι συντάσσονται με τις επιλογές του Μπαράκ Ομπάμα και οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει αυτή η σύγκλησή τους όχι την Τρίτη που ήταν προγραμματισμένη, αλλά αύριο και όσο το δυνατόν συντομότερα, βλέποντας τις εξελίξεις να τρέχουν και ανησυχώντας για το τι μέλη γενέστε. Ο πρόεδρος Πούτιν της Ρωσίας έκανε φίλο και φτερό πρακτικά τη στρατηγική του Ομπάμα με σκληρές και απαξιωτικές δηλώσεις, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ρωσία θα βρεθεί απέναντι στην πολεμική επιλογή στο μέτωπο της Συρίας. Την ίδια στιγμή οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να δώσουν απαντήσεις, να υπερασπιστούν το γόητρο του Προέδρου τους έναντι των αιτιάσεων του Πούτιν, αλλά και όλης της κριτικής την οποία έχει δεχτεί ο Αμερικανός Προέδρος. Και από ό,τι πληροφορούμε, Μαρία, αυτή την ώρα ο Μπαράκ Ομπάμα στο διάγγελμα που θα απευθύνει σε λίγα λεπτά, υπολογίζεται γύρω στις και τέταρτο ότι θα δοθεί αυτό το διάγγελμα, δεν θα ανακοινώσει την έναρξη των επιχειρήσεων, αλλά θα ανακοινώσει τη νέα πορεία που θα ακολουθήσει στο Συριακό πρόβλημα. Αυτό μεταδίδουν όλα τα διεθνή μέσα και το γαλλικό πρακτορείο πριν από λίγο. Έχεις δίκιο,